Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας και τον κύριο Γούμενο προσωπικά για την τιμητική πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γούσια για την παρουσίαση και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα πάνω στο οποίο υπάρχουν και πολλές και αντικρουόμενες απόψεις. Πιστεύω θα κάνουμε μια ζωηρή συζήτηση, διότι κατά τη γνώμη μου, μέσα από την ζωηρή κουβέντα και από τη σύγκρουση επέρχεται η εξέλιξη. Το διαδίκτυο σήμερα είναι μια καθημερινότητα. Η ραγδαία εξάπλωσή του και η εξοικείωση του κοινού στη χρήση του και στην χρήση των smartphones έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες στην επικοινωνία. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το διαδίκτυο ιδιαίτερο και μεγάλης, μπορούμε να πούμε, αποδοχής, είναι ότι αποτελεί ένα μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας, αφού ο δέκτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Η επικοινωνία είναι προσωπική, τουλάχιστον δημιουργείται η αίσθηση ότι είναι προσωπική επικοινωνία, και ο χρήστης επίσης έχει την δύναμη της επιλογής, με την έννοια να ανταποκριθεί ή να παρακάμψει το μήνυμα. Οι τρόποι επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου περιλαμβάνουν ιδίως τη δημιουργία ιστοσελίδος, την καταχώρηση σε ενημερωτικές ή θεματικές ιστοσελίδες, τη δημιουργία σελίδας ή ομάδας στο Facebook, μία ομάδα είστε και εσείς, την δημιουργία blog, την προβολή στην Google μέσω AdWords και πληρωμένων καταχωρήσεων, την προβολή μέσω application για smartphones, όπως επίσης και την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα όρια της δεοντολογίας, θα πρέπει προηγούμενα να ξέρουμε κάποιες βασικές διατάξεις του δεοντολογικού κανονισμού, όπως επίσης και κάποιες διατάξεις γενικότερης ισχύως, οι οποίες όμως επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του δεοντολογικού κανονισμού. Έχουμε λοιπόν το άρθρο 20 του κώδικα δεοντολογίας, ότι ο οδοντίατρος οφείλει να ενεργεί με τρόπο που να μην διακυβεύεται η τιμή και η υπόλοιψη του επαγγέλματος. Έχουμε τη διάταξη του άρθρου 21, κάθε άμεση ή έμεση ενέργεια διαφήμιση δημοσιότητος απαγορεύεται και ότι η φήμη του οδοντιάτρου θεμελιώνεται στην επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια. Το άρθρο 22 απαγορεύεται να διαφημίζεται άμεσα ή έμεσα στον χρυσό οδηγό, τους κινηματογράφους και τα λοιπά μέσα. Το άρθρο 24, ότι απαγορεύεται η διενέργεια μη ζητηθέντων τηλεφωνημάτων και η αποστολή μη ζητηθέντων φυλαδίων ή άλλου ταχυδρομικού υλικού για την προώθηση του οδοντιατρίου. Και το βασικό άρθρο 23, το οποίο αναφέρεται στην παρουσία των οδοντιάτρων στο διαδίκτυο, με κύριο τρόπο την διατήρηση ιστοσελίδος. Προσπερνώ την ανάγνωση του άρθρου αυτού, γιατί θα αναφερθώ στη συνέχεια. Υπάρχει και μία διάταξη γενικής ισχύως. Είναι η διάταξη του άρθρου 1, παράγραφος 1 και 2 του νόμου 3919 του 2011, δηλαδή του νόμου που είναι γνωστός ως ο νόμος για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Εκεί έχουμε την πρόβλεψη ότι για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και ότι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε αρμονία με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις νόμων, εγκύκλοι, που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα, καταργούνται. Θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι ο νόμος 3919 του 2011 είναι ένας βασικός νόμος για την άσκηση όλων των επαγγελμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να θέσουμε μία διαχωριστική γραμμή και να πούμε πριν τον 3919 και μετά τον 3919. Για να σας το πω λίγο σχηματικά για να το αποτυπώσετε, πριν τον 3919,
Αν θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη, θα λέγαμε ότι ήταν συνηθισμένη η λέξη «απαγορεύεται». Απαγορεύεται να έχω περισσότερα του ενός οδοντιατρία, απαγορεύεται να ασκώ το επάγγελμά μου πέραν της περιφέρειας του συλλόγου που είμαι εγγεγραμμένος, απαγορεύεται να μετέχω σε οδοντιατρική εταιρεία και να έχω ατομικό οδοντιατρίο, απαγορεύεται να μετέχω σε περισσότερες της μιας οδοντιατρικές εταιρείας. Μετά την ισχύ του νόμου 39-19, καλό είναι να συνηθίζουμε τη λέξη «επιτρέπεται». Επιτρέπεται να έχω περισσότερα του ενός οδοντιατρία, επιτρέπεται να παρέχω τις υπηρεσίες μου εκτός της περιφέρειας του συλλόγου που είμαι εγγεγραμμένος, επιτρέπεται να έχω ιατρείο και να μετέχω και σε εταιρεία, επιτρέπεται να μετέχω σε όσες εταιρείες θέλω. Βέβαια, αυτό το επιτρέπεται δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται όλα. Πάντα σε κάθε δικαίωμα υπάρχουν και περιορισμοί, εφόσον δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εάν θα δείτε, αν προσέξατε τις διατάξεις του Δεοντολογικού Κανονισμού, θα δείτε ότι αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 39 του 2009, δηλαδή σε νομοθετικό κείμενο, το οποίο είναι προγενέστερο του νόμου 39-19 του 2011. Και κατά το μέρος που αυτές οι διατάξεις του Δεοντολογικού Κανονισμού δεν έχουν καταργηθεί ρητά, τίθεται ένα ερώτημα και μία συζήτηση, ποιες από αυτές τις διατάξεις συνεχίζουν να ισχύουν και σε ποια έκταση. Και η συζήτηση είναι ζωηρή και με αντικρουόμενες απόψεις, δεδομένης και της σχετικότητας των νομικών προσεγγίσεων. Πολλές φορές παρατηρείται, όσοι είναι οι δικηγόροι, άλλες τόσες να είναι και οι απόψεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές εφόσον είναι τεκμηριωμένες, αλλά τελικά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι τι λένε τα δικαστήρια για τα θέματα που ανακύπτουν. Το θεσμικό πλαίσιο σίγουρα πρέπει να εξυγχρονιστεί, ώστε να μην έχουμε θέματα αμφισβητήσιμα και να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Από ό,τι γνωρίζω, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υπάρχει μια επιτροπή η οποία έχει ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά ο εξυγχρονισμός του πλαισίου, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να συνάδει και με εξυγχρονιστικές προσεγγίσεις, διότι αλλιώς δεν είναι εξυγχρονισμός. Οι όποιοι περιορισμοί θα πρέπει να είναι ανάλογοι του προστατευόμενου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στερούν τη δυνατότητα από τους οδοντιάτρους να γνωστοποιούν τη θέση τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με τρόπο όμως που να προσυδειάζει το οδοντιατρικό λειτουργήμα και να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπειά του. Βασικό στοιχείο της προβολής μέσω του διαδικτύου του οδοντιάτρου είναι η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδος. Προβλέπεται και από το άρθρο 23 του Δεοντολογικού Κανονισμού. Στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται πληροφορίες στο αναγκαίο μέτρο, αυτό το αναγκαίο μέτρο, να το έχετε πάντα υπόψη σας, για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ειδικότητας εξειδίκευση γνωστικού αντικειμένου του οδοντιάτρου, για τη θέση του οδοντιατρίου ή πολυοδοντιατρίου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη και των δεδομένων που δημιουργεί η διασυνοριακή κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας.
Πλέον δεν ζούμε στο μικρό κοσμό μας. Πλέον υπάρχει ή προσπαθείται να υπάρξει διασυνοριακή μετακίνηση και ήδη θα έχετε οι περισσότεροι προφανώς αντιληφθεί τις προσπάθειες που γίνονται και στην κατεύθυνση του οδοντιατρικού τουρισμού. Ως τέτοιες πληροφορίες λοιπόν στην ιστοσελίδα νοούνται ιδίως, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ιδίως είναι μια ενδεικτική απαρίθμηση, μπορούν να είναι και άλλα δηλαδή, αλλά ιδίως, το ονοματεπώνυμο του οδοντιάτρου ή επωνυμία και διακριτικός τίτλος σε περίπτωση νομικού προσώπου, η διεύθυνση του οδοντιατρίου πολυοδοντιατρίου, στοιχεία επικοινωνίας, δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό, ειδικότητα εξειδίκευση του οδοντιάτρου, η τίτλη σπουδών, η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η άδεια λειτουργίας του φορέα, ο αριθμός μητρώου του οδοντιάτρου στον οδοντιατρικό σύλλογο ή του επιστημονικά υπευθύνου, τυχόν συμβάσεις ιδίως με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία υγείας, στοιχεία των παρεχόντων της οδοντιατρικής υπηρεσίας με τους τίτλους και τη χώρα προέλευσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανακοινώσεις για οδοντιατρικά θέματα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, το ωράριο λειτουργίας. Η ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες που οδηγούν σε διαφήμιση του οδοντιάτρου, δεδομένου το ότι η διαφήμιση των οδοντιάτρων απαγορεύεται. Θα έρθετε και θα μου πείτε, και εύλογα, μα κύριε Αντωνίου, λίγο πριν μας είπατε ότι με το 39-19 καθιερώνεται η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε ότι η διαφήμιση απαγορεύεται. Δηλαδή μας λέτε ότι απαγορεύεται ένα βασικό εργαλείο στην προώθηση των υποθέσεων της ελεύθερης αγοράς. Θα σας πω, καταρχήν έχετε δίκιο, διότι η απαγόρευση της διαφήμισης αποτελεί περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας. Έχει κριθεί όμως από τα δικαστήρια μέχρι τα τώρα ότι ο περιορισμός αυτός είναι θεμητός, δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, διότι από τη μια μεριά προστατεύονται τα δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας από πρακτικές και συμπεριφορές που θα οδηγούσαν σε ανισότητα και αθέμητο ανταγωνισμό και αφετέρου και κυρίως τα δικαιώματα των ασθενών για ακριβή και ορθή πληροφόρηση που αφορά σε θέματα υγείας, δεδομένου το ότι η επιλογή των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και όχι με άλλους δημόσιους τρόπους προβολής. Αλλά για να βάλουμε το πλαίσιο του τι απαγορεύεται, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι η διαφήμιση. Διότι η οποιαδήποτε παρουσία και η οποιαδήποτε προβολή δεν θα πρέπει να νοείται και σαν διαφήμιση. Διότι μπορεί να έχει την έννοια της γνωστοποίησης, την έννοια, την ενημέρωση του κοινού. Θυμάμαι, όταν πρώτο πήγα στον Οδοντιατρικό Σύλλογο, υπήρχε μία άποψη, παραδείγματος χάρη, να μην βγαίνει κανείς στην τηλεόραση να αναφερθεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο της οδοντιατρικής. Και τους έλεγα, με συγκρούσει στην αρχή, ότι πώς θα ενημερωθεί το κοινό για κάποια οδοντιατρικά θέματα και την εξέλιξη της επιστήμης. Και κατά τη γνώμη μου, όχι αποτελεί δικαίωμα του οδοντιάτρου, αποτελεί και υποχρέωσή του για την ενημέρωση του κοινού. Από εκεί και πέρα, δεν θα ελέγξουμε αυτή καθεαυτή την παρουσία, διότι υπήρχε άποψη ότι αφού πήγες, προβλήθηκες, άρα διαφημίστηκες. Δεν θα πρέπει να ελέγξουμε αυτή καθεαυτή την παρουσία, αλλά πρέπει να ελέγξουμε το περιεχόμενο της παρουσίας, δηλαδή την εικόνα που βγαίνει
κατά πόσο εν τέλει είμαστε στο επίπεδο της ενημέρωσης ή έχουμε υπερβεί το θέμα της ενημέρωσης και έχουμε πάει στο θέμα της διαφήμισης. Διότι αν παραδείγματος χάρη κληθούμε να μιλήσουμε για την, ας πούμε, αισθητική οδοντιατρική που είναι της μόδας και πούμε τι είναι αισθητική οδοντιατρική και με ποιους τρόπους προκαλείται με αντικειμενικά παραδεκτά και αληθή στοιχεία, ποιο είναι το πρόβλημα. Αν όμως πούμε ότι παρουσιάζουμε και τις φωτογραφίες 10 επωνύμων ασθενών μας για να δείξουμε το πελατολόγιο μας, εκεί έχουμε ξεφύγει, διότι το κοινό δεν τον ενδιαφέρει ποιον έχει ο οδοντίατρος ασθενή, τον ενδιαφέρει η μέθοδος και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι διαφήμιση. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ένας και μόνο όρος για την έννοια της διαφήμισης. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Κάποιοι από αυτούς είναι αυτοί που βλέπετε. Θα δείτε ότι δεν αρκεί η γνωστοποίηση στους περισσότερους ορισμούς. Πρέπει να υπάρχει και επηρεασμός του καταναλωτικού κοινού για μία υπηρεσία ή ένα προϊόν και ταυτόχρονα κατά κάποιους θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται και επιπληρωμή. Άρα λοιπόν, προσδιορίζοντας του τι είναι οδοντιατρική διαφήμιση και προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό χωρίς να διεκδικώ τη μοναδικότητα και την αυθεντία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οδοντιατρική διαφήμιση θα πρέπει να θεωρήσουμε κάθε ενέργεια, ιδίως πάλι ενδεικτική η απαρίθμηση, συγκριτικής παρουσίασης ή και έξαρσης πλεονεκτημάτων με κάθε μέσο επικοινωνίας, με ή χωρίς αμοιβή, με σκοπό τον επηρεασμό του κοινού και την προσέλκυση ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση του οδοντιάτρου ή η πληροφορία δεν πρέπει να είναι αθέμητη, δεν πρέπει να είναι αναλυθής ή παραπλανητική ή να προκαλεί σύγχυση στο κοινό, να περιλαμβάνει έμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων ή αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους φορείς, ιδίως σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή την αμοιβή. Να περιέχει ονόματα ή ιδιότητες ασθενών, να προβάλλει δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή εκπτώσεις ή προσφορές. Θα μου πείτε, κύριε Αντωνίου, μας είπατε έτσι περιγραμματικά κάποια πράγματα. Δεν ακουμπήσατε τρία ζητήματα τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν. Μπορούμε στην ιστοσελίδα μας να βάζουμε φωτογραφίες από το ιατρείο μας. Μπορούμε να βάζουμε φωτογραφίες πριν και μετά. Μπορούμε να βάζουμε τιμές. Θα σας απαντήσω και στα τρία αυτά. Το οδοντιατρείο, καταρχήν, το οδοντιατρείο είναι μια επιχείρηση. Αντιμετωπίζεται από τον νόμο και το είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπόθεση που είχαμε με τον καθορισμό των ελάχιστων αμοιβών, ότι σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι μια επιχείρηση. Ο χώρος του οδοντιατρείου είναι ένα στοιχείο της επιχείρησης. Άρα λοιπόν, στο αναγκαίο μέτρο, το επαναλαμβάνω αυτό πάντα πρέπει να το έχετε υπόψη σας, χώροι του οδοντιατρίου μπορούν να παρουσιάζονται με σκοπό το να αποκτήσει το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, που την επισκέπτεται και οθελώς το κοινό την ιστοσελίδα. Δεν έχουμε προκαλέσει το κοινό να μπει στη ιστοσελίδα μας, εκεί πάμε σε άλλο πράγμα. Το κοινό λοιπόν που έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας θέλει να γνωρίζει, να έχει μία αίσθηση των
χώρων όπου θα βρεθεί για την αναμονή του και για την υπηρεσία που θα δεχθεί. Συνεπώς, μία στο αναγκαίο μέτρο παρουσίαση των χώρων των οδοντιατρίων θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτρεπτή. Και θα μου πείτε, ποιο είναι το αναγκαίο μέτρο, 2, 3, 5 φωτογραφίες. Εδώ δεν υπάρχει ζυγαριά. Εδώ κρίνεται από την συνολική εικόνα η οποία εκπέμπεται. Διότι αν έχω μία ιστοσελίδα που έχει 10 σελίδες και 9 είναι φωτογραφίες του οδοντιατρίου με τη γραμματέα, νομίζω καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα είναι ενημερωτικός ο σκοπός. Δεύτερον, επιτρέπεται το πριν και το μετά. Θα μπορούσα να σας πω δεν επιτρέπεται. Το λέτε και πολλοί οδοντίατροι ότι δεν επιτρέπεται. Διότι άκουσα προηγουμένως μία νεαρά οδοντίατρο που έκανε μία ερώτηση στον κύριο Καρακουσόγλου για το νομικό πλαίσιο και όλα αυτά και τη στάση του Συλλόγου. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι πρώτοι που τηλεφωνούν στο Σύλλογο και διαμαρτύρονται είναι οι ίδιοι οδοντίατροι. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Και αν θέλουμε να ομιλούμε περί εξυγχρονισμού, ο εξυγχρονισμός θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το σώμα και από τον καθέναν από τον οδοντίατρο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει την αντίληψη στα πλαίσια της προσέγγισης των νέων δεδομένων. Διότι είναι αυτά τα οποία συνήθως λέμε ότι πρέπει να μάθεις να σερφάρεις, δεν μπορείς να ανακόψεις την πορεία του κύματος. Είναι αυτό που ακούστηκε προηγουμένως για το Δαρβίνο, ότι πρέπει να προσαρμοστείς. Έρχομαι λοιπόν στο πριν και το μετά. Το πριν και το μετά είναι επίσης ένα στοιχείο, πρώτον, ενημέρωσης του κοινού για το τι δουλειά γίνεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όχι για τι δουλειά κάνει ο οδοντίατρος, για τι δουλειά γίνεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού. Άρα, λοιπόν, κατά ένα μέτρο είναι απαραίτητο. Πάντα στο αναγκαίο μέτρο. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκίτσα, θα ήταν κάτι το οποίο ουδής θα έχει αμφισβήτηση. Αλλά πολλές φορές τα σκίτσα δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Αν πάμε στις φωτογραφίες, πρώτον, αν χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες από τη βιβλιογραφία, θα πρέπει πρώτον να μην θίγουμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεύτερον θα πρέπει να μνημονεύουμε την πηγή, ώστε να μην θεωρήσει ο επισκέπτης της ιστοσελίδος ότι αυτά είναι δικά μας και να παραπλανηθεί. Εάν τώρα χρησιμοποιήσουμε δικά μας, πάλι στο αναγκαίο μέτρο, όχι στις 10 σελίδες ή 9, για να δείξουμε ότι έχουμε πολλούς πελάτες και πολλά περιστατικά και να δημιουργήσουμε σύγκριση, στο αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση. Ότι υπ' αυτήν την έννοια αυτό γίνεται έτσι, θα πρέπει να έχουμε από κάτω και μία υποσημείωση, η οποία θα λέει ότι αυτά που βλέπετε είναι κάποια από τα αποτελέσματα, γιατί δεν θα είναι όλα καλά τα αποτελέσματα, θα έχουμε και όχι επιθυμητά αποτελέσματα προφανώς, ένα αυτό. Δεύτερον, ότι αφορούν αποτελέσματα σε συγκεκριμένους ασθενείς, και ότι τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτά τα αποτελέσματα θα είναι και σε άλλους ασθενείς. Διότι αν αυτή την σημείωση δεν την καταγράψουμε, δημιουργείται σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό, διότι ο άλλος βλέποντας αυτό λέει «έτσι θα γίνω κι εγώ». Αλλά ουδείς εγγυάται ότι αυτό θα γίνει, δεδομένου, όπως γνωρίζετε, ότι η ιατρική πράξη, όπως και η οδοντιατρική, είναι αβέβαιας προγνώσεως και αποτελέσματος. Ως προς τις τιμές. Άρα, λοιπόν, υποπροϋποθέσεις ναι και στο πριν μετά. Ως προς τις τιμές.
Εδώ υπάρχει μεγάλη διαμάχη. Υπάρχει άποψη που λέει ότι πρέπει να μπαίνουν τιμές, δηλαδή τιμολόγιο, και αυτή η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι και το τιμολόγιο είναι στοιχείο μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και τη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών, άρα και ο ξένος πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχει όμως και μία άλλη άποψη. Εγώ υποστηρίζω αυτό που θα ακούσετε, ότι πρώτον η τιμή δεν πρέπει να είναι το κύριο κριτήριο επιλογής του οδοντιάτρου. Το ότι η χαμηλή τιμή δεν συνάδει κατά ανάγκη και με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Και τρίτον και κυριότερο, η οδοντιατρική πράξη δεν είναι μία τυποποιημένη πράξη. Εάν θα πάω σε ένα κατάστημα να αγοράσω παπούτσια Adidas Stan Smith μοντέλο τάδε, μια που είναι και της μόδας φέτος, από όποιον τα αγοράσω θα πάρω το ίδιο παπούτσι. Ενώ στην οδοντιατρική πράξη δεν συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, ακόμη και η πιο απλή πράξη ή η ίδια μια εξαγωγή έχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάλογα με το δόντι, ανάλογα με τις συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, δεν παρέχεται και στο ίδιο περιβάλλον, παρέχεται και σε ένα διαφορετικό. Επειδή, λοιπόν, η αναγραφή μιας τιμής σε έναν επισκέπτη, σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει ασυμμετρία πληροφόρησης για την οδοντιατρική πράξη, μπορεί να τον οδηγήσει σε παραπλάνηση, βλέποντας διαφορετικές τιμές, οι οποίες όμως δεν αναφέρονται σε τυποποιημένα προϊόντα. Είμαι υπέρ της απόψεως, και αυτή την άποψη έχει και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ότι το τιμολόγιο δεν πρέπει να αναγράφεται στις ιστοσελίδες, γιατί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία πάει να επιλύσει. Και, εν πάση περιπτώσει, όποιος ενδιαφέρεται για να μάθει τις τιμές, μπορεί να απευθυνθεί με ένα mail, με ένα μήνυμα στο οδοντιατρείο. Αντίστοιχη προσέγγιση με αυτή που σας είπα, δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης, θα πρέπει να ακολουθούμε και για τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας του οδοντιάτρου μέσω του διαδικτύου. Η επικοινωνία θα πρέπει να έχει ενημερωτικό και όχι διαφημιστικό χαρακτήρα, να γίνεται με τρόπο που να μην διακυβεύεται η τιμή και η υπόλοιψη του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Ο ενημερωτικός ή διαφημιστικός χαρακτήρας της επικοινωνίας κρίνεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα δεδομένα και την υπέρβαση μη των αναγκαίων για την ενημέρωση ορίων. Συνεπώς, δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Δηλαδή, ο κύριος Α, το γενικεύω, που πήγε στην τηλεόραση, με τον κύριο Β που πήγε στην τηλεόραση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Απλά πήγαν στην τηλεόραση και οι δύο. Από εκεί πέρα θα πρέπει να κρίνουμε τι είπανε και τι παρουσιάστηκε. Άρα, λοιπόν, κάθε φορά πρέπει να ελέγχουμε τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι το διαδίκτυο παρέχει σήμερα σημαντικές δυνατότητες για την ενημέρωση και την επικοινωνία, εγκυμονεί όμως και κινδύνους, διότι εδώ μιλάμε για θέματα υγείας, για ένα κοινωνικό αγαθό. Και με το δεδομένο, το ξαναεπαναλαμβάνω, ότι υπάρχει ασυμμετρία πληροφόρησης, δηλαδή το κοινό δεν έχει τις αναγκαίες γνώσεις για να μπορέσει να κρίνει την πληροφόρηση που του δίνεται. Η αξιοποίησή του, λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της διοντολογίας, προς όφελος της υγείας
του κοινωνικού συνόλου, της επιστήμης και του επαγγέλματος. Σας ευχαριστώ.